Μια σπουδαία πρωτοβουλία έλαβε η ομάδα του φροντιστηρίου Νέο Σος σε συνεργασία με τον φωτογράφο Άγγελο Μπαντάζο, καθώς δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά. Ο τίτλος της ταινίας «Σιωπηλός θόρυβος» και παρότι σιωπηλός, χτύπησε δυνατά στην καρδιά των παιδιών μέσω των μηνυμάτων που πέρασε σε αυτά. Όλη αυτή προέκυψε από περιστατικό εκφοβισμού που συνέβη σε μαθητή του φροντιστηρίου μας και διευρύνοντας το θέμα αντιληφθήκαμε ότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και τα παιδιά δεν έχουν τον τρόπο είτε και τη γνώση είτε και το θάρρος να συζητήσουν γι' αυτά. Όταν αντιληφθήκατε ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια και λυπής γνώσης πάνω στο θέμα αυτό. Η ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου, Πασχαλίνα Καλαϊτζή, σκέφτηκε τη δημιουργία αυτής της μικρής ταινίας με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, ώστε αυτά να μιλήσουν στο μυαλό και στην καρδιά των συμμαθητών τους. Στόχος της, να σπάσει ο κύκλος της βίας, αλλά και ο κύκλος της σιωπής, που τις περισσότερες φορές κυριεύει τα παιδιά και τα κάνει να κλείνονται στον εαυτό τους. Αφορμή, ένα περιστατικό εκφοβισμού σε μαθητή του φροντιστηρίου της που είχε ως αποτέλεσμα η ίδια να κάνει ένα βήμα παρακάτω για να βοηθήσει όχι μόνο το δικό της μαθητή αλλά και όσα περισσότερα παιδιά μπορεί. Και σύμφωνα με την νέα καμπάνια της κυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και της ψηφιακής πλατφόρμας stopbullying.gov.gr όπου εκεί μπορούν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι ίδιοι οι γονείς να ενημερωθούν με αρκετό υλικό για το σχολικό εκφοβισμό, αλλά και οι μαθητές οι ίδιοι της δευτεροβάθμισης θα μπορούν να καταγγέλουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Η μικρή αυτή εκδήλωση αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες, αλλά και γονείς να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι διάβλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός του εκπαιδευτικού, γιατί ίσως μπορέσει να δει καλύτερα κάποια θέματα που αντιμετωπίζει το παιδί. Ίσως θα μπορέσει το παιδί περισσότερο να ανοιχτεί σε κάποιον εκπαιδευτικό και να του εκμυστηρευτεί αυτό το πρόβλημα. Τα σημάδια τα αναγνωρίζουν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταλάβουν. Στο 80% των περιπτώσεων ναι, τα γνωρίζουν και μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Αν είναι δηλαδή κοντά στο παιδί θα είναι οι πρώτοι που θα το μάθουν ή οι πρώτοι που αν δεν το μάθουν μπορούν να δράσουν πριν αυτό πάρει έκταση. Φυσικά, αν δεν είναι οι πρώτοι, ελπίζουμε ότι θα είναι η δεύτερη, γιατί η πρώτη θα πρέπει να είναι οι γονείς, που τα παιδιά θα πρέπει να ανοιχθούν στους γονείς τους, να μιλήσουν, να συζητήσουν, γιατί μπορούν. Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί σε όλα και κοντά στα παιδιά σε κάθε μορφή εκφοβισμού, σε κάθε μορφή παραβατικότητας, να τη μάθουμε, να μας την εκμυστηρευτεί το παιδί. Το μήνυμα, να γίνουμε όλοι μαζί η αλλαγή, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Να μιλήσουν τα παιδιά, γιατί μπορούν. Μαζί με την προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε και ομιλία με θέμα το σχολικό εκφοβισμό από την ψυχολόγο, γνωστική και αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, Αθηνά Αραμπατζή, η οποία εξήγησε με απλά και κατανοητά λόγια στα παιδιά τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός και πώς μπορούν να αντιδράσουν σε μια τέτοια συμπεριφορά. Βλέπουμε στη θεραπευτική δουλειά ότι αυτές οι εμπειρίες λειτουργούν τραυματικά στους ανθρώπους. Πρόκειται για πηγές που έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες και αυτό αφορά και τα τρία μέλη που σας περιέγραψα. Είτε
Γιατί κανείς από αυτούς δεν βιώνει καλά συναισθήματα, βιώνει δύσκολα συναισθήματα. Τι εννοώ, ότι ακόμη και όταν μιλάμε για τους θήτες, που στην ουσία είναι αυτοί που φέρνουν το ρόλο που προκαλούν τον πόνο στα άλλα παιδιά, και ενώ φαίνονται πάρα πολύ δυνατοί ή ότι κάπως έχουν δύναμη μέσα από αυτό ή αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από αυτή την πράξη, ουσιαστικά πρόκειται για πονεμένα παιδιά. Έτσι, είναι παιδιά που πολλές φορές έχουν υποστεί τα ίδια κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, οπότε πάνε και την αναπαράγουν. Θέλουν ουσιαστικά να αναπαράγουν τον ίδιο πόνο που με κάποιο τρόπο έχουν βιώσει τα ίδια. Έτσι. Και πολλές φορές φαίνουν και προσχολημένα, βλέπουμε και τον μπορούν αυτό το ρόλο του θήτη και αργότερα. Οπότε δεν είναι πολύ, δεν είναι και πολύ καλή εξαίρεση. Να πούμε να μιλήσουμε λίγο για τα θύματα, όπου υπάρχει πολύς φόβος, υπάρχει πολύ στεναχώρια, πολύ μεγάλη θλίψη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ντροπή, πάρα πολύ θυμός. Όλα είναι πολύ τα συναισθήματα. Και αυτά είναι δύσκολα όταν μαζεύονται πολλά τα συναισθήματα να τα βιώσει και να τα διαχειριστεί οποιοδήποτε, ακόμη και ένας ενήλικας. Φανταστείτε πόσο ένα παιδί που υποφέρει. Η ίδια αυτό που ζήτησε από τα παιδιά είναι να μιλάνε. Πέρα ότι είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία γενικότερα, την κοινότητα γενικότερα, είναι ότι χρειάζεται να αρχίσουμε λίγο να μιλάμε. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές ουσιαστικά λαμβάνουν χώρο και συνεχίζουν να αναπτύσσονται όταν δεν μιλάμε. Έτσι, όταν δεν τις βάζουμε σε λέξεις. Και από τη δουλειά μου έχω να σας πω ότι οτιδήποτε μπαίνει σε λέξεις, οτιδήποτε, πώς να το πω, μετουσιώνεται σε λόγο, αυτό από μόνο του είναι βοηθητικό. Εντάξει, κάπως έτσι οι πληγές των ανθρώπων μαλακώνουν. Και έτσι, και όχι μόνο μαλακώνουν, αλλά και μέσα από αυτά βρίσκουν δύναμη, αυτοπεποίθηση, θέλει να πάνε παρακάτω, να κάνουν όνειρα κλπ. Οπότε για μένα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να σπάσει ο κύκλος της βίας, χρειάζεται να αρχίσουμε να μιλάμε. Και να μιλάμε όλοι. Και να μην κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε κάποια πράγματα. Οπότε έτσι θα σας χαιρετήσω, έτσι. Μιλήστε. Και κάπως όλα θα πάνε καλύτερα. Η πολύ όμορφη εκδήλωση και η βραδιά έκλεισε με τις βραβεύσεις των μαθητών του φροντιστηρίου που συμμετείχαν στην ταινία μικρού μήκους. Θέλω να σας πω ότι ο σχολικός εφοβισμός είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Μπορούμε να γίνουμε εμείς η αλλαγή, εμείς οι ίδιοι η αλλαγή. Τα παιδιά, μιλήστε, μπορείτε. Μιλήστε γι' αυτό. Μίλα, μπορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και τώρα, κάπου εδώ, θα ήθελα ένα-ένα να σηκωθείτε, γιατί ο σιωπηλός θόρυβος έχει όνομα και λέγεται Καραντάν Θεοδόρα.